Νομίζουμε δεν υπάρχει μεγαλύτερη απόδειξη, επειδή έκανε μια πολύ ωραία εισαγωγή η συντρόφισσα Ευαγγελίου Πλατανιά σε σχέση με τις πολιτικές εξελίξεις. Και νομίζουμε ότι μπορούμε να συμφωνήσουμε ότι δεν υπάρχει μεγαλύτερη απόδειξη για την πλήρη σύψη του αστικού πολιτικού συστήματος και ταυτόχρονα την ανάγκη ισχυροποίησης του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας από το θέαμο που παρακολουθούμε όλοι και όλες αυτές τις μέρες. Από τα παζάρια, τις μετεγραφές των τελευταίων ημερών μες στη Βουλή, μετεγραφές που γίνονται με πολύ μεγάλη ευκολία, από το ένα κόμμα στο άλλο, από μνημονιακούς σε αντιμνημονιακούς, αντιμνημονιακούς σε μνημονιακούς, δεξιούς στο ΣΥΡΙΖΑ, τώρα στο ραδιόφωνο ακούγαμε ότι σκέφτονται να πάρουν και τους 6 βουλευτές στο ΣΥΡΙΖΑ στην κοινοβουλευτική ομάδα. Την κυρία Παπακώστα, τα νιάτα της αριστερή αυτή και όλους τους υπόλοιπους, το Δανέλη και τα λοιπά. Γιατί το λέμε όλο αυτό? Το λέμε γιατί δεν έχει τίποτα να περιμένει ο λαός μας από όλο αυτό το σκηνικό. Είναι βέβαιο ότι αυτοί θα τα βρουν, όπως τα βρίσκουν στα νομοσχέδια για το μισθό, τις συντάξεις, τη φορολογία, για τα κονδύλια στο ΝΑΤΟ, τα εξοπλιστικά, το πετσόκομα στα νοσοκομεία, στα σχολεία. Οι ίδιοι υπουργοί, εξάλλου, όπως πριν λίγο καιρό ο υπουργός της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ, ο Σταθάκης, ομολόγησε ότι με πολύ μεγάλη πλειοψηφία περνούν τα βασικά νομοσχέδια. Με τις ψήφους και της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ, του Ποταμιού, ενίοτε και δύσκολα νομοσχέδια όταν χρειάζονται και με τις ψήφους της φασιστικής Χρυσής Αυγής. Και για αυτές τις ψήφους δεν έχουν πρόβλημα να τις βάλουν μέσα στο τσουβάλι όταν να περάσουν αντιλαϊκά νομοσχέδια ή κρίσιμα νομοσχέδια για τη συνέχιση της κυβερνητικής τους θητείας. Το μεγάλο θέμα και το μεγάλο ερώτημα είναι πώς και ότι πρέπει να τιμωρηθούν από το λαό. Και το κυριότερο, κάτω από την απογοήτευση που δημιούργησε η διάψευση προσδοκιών, να μην υπάρξει επιστροφή σε χρεοκοπημένες πολιτικές επιλογές, όπως τη Νέα Δημοκρατία, το ΠΑΣΟΚ, να απομονώσει τους φασίστες της Χρυσής Αυγής, γιατί είναι και μία πρόκληση και αυτή από μόνη της. 4 χρόνια τώρα, με κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, οι δολοφόνοι του Παύλου Φίσα κυκλοφορούν ελεύθεροι, κοιμούνται στο σπίτι τους. Αυτό από μόνο του είναι μία τεράστια πρόκληση. Είναι πολύ μεγάλο θέμα. Άνθρωποι με διαδρομή στο κίνημα που οι δρόμοι μας χώρισαν τα προηγούμενα χρόνια για διάφορους λόγους. Να μην ξαναστηρίξουν με τη λογική του μικρότερου κακού μια νέα αναπαλαίωση της σοσιαλδημοκρατίας με τα ίδια σάπια ανακυκλώσιμα υλικά. Αυτό που βρίσκεται σε εξέλιξη τις τελευταίες μέρες. Με μία κουβέντα λέμε ότι η συσσωρευμένη αυτή πείρα των τελευταίων χρόνων δεν πρέπει να πεταχτεί, αλλά μπορεί να γίνει μια πολύ μεγάλη δύναμη στα χέρια του εργαζόμενου λαού, κάθε προοδευτικού ανθρώπου, να γίνει μια πολύ μεγάλη δύναμη αν κοιτάξουμε μπροστά, βαδίσουμε μπροστά με το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας. Θα θέλαμε να πούμε και μια κουβέντα για την τρομοκρατία που υπογείως καλλιεργείται σε εργαζόμενους στο λαό μας αυτή την περίοδο. Είναι αυτή η τρομοκρατία της περιβόητης αστάθειας. Αμάν και τι πάθαμε, να μην υπάρξει αστάθεια ή σήμερα ή το επόμενο διάστημα στο αστικό πολιτικό σύστημα. Και εμείς ρωτάμε, οι εργαζόμενοι, ο απλός λαός, έχει να φοβηθεί τίποτα από αυτή την περιβόητη αστάθεια και ρευστότητα? Για να τα λέμε τα πράγματα με το όνομά τους, τέτοια αστάθεια και ρευστότητα δεν υπάρχει. Μακάρι να υπήρχε. Αστάθεια σημαίνει να έχουν, για παράδειγμα, αδυναμία να ψηφίσουν αντιλαϊκούς νόμους, να υπάρχει μια κυβέρνηση ευάλωτη στις διεκδικήσεις του εργατικού λαϊκού κινήματος, στα χτυπήματα του εργατικού λαϊκού κινήματος. Τέτοια αστάθεια πρέπει να την επιδιώκουν οι εργαζόμενοι, όχι να τη φοβούνται. Γι' αυτό και λέμε ότι δυστυχώς τέτοια αστάθεια σήμερα δεν υπάρχει. Όμως υπάρχει τρομοκρατία της αστάθειας και της ρευστότητας. Να φοβάται δηλαδή ένας συνταξιούχος, ένας εργαζόμενος, ένας απλός λαϊκός άνθρωπος, μην τυχόν και δεν είναι σταθερό το χέρι του κόφτη που πέφτει πάνω από το κεφάλι του.
Φίλες και φίλοι, τη βδομάδα που έρχεται, για του λόγου του αληθές, θα επικυρωθεί στη Βουλή, είναι σχεδόν βέβαιο ότι θα επικυρωθεί, θα τις βρούνε τις ψήφους πώς θα το επικυρώσουνε, το πρωτόκολλο ένταξης της γειτονικής χώρας, που οι νατοϊκοί ονόμασαν Βόρεια Μακεδονία, στο ΝΑΤΟ. Φανερώνοντας ότι η κυβέρνηση εκπλήρωσε μία ακόμη αποστολή, όχι για τα βαφτίσια του ονόματος, γνωρίζετε τη θέση μας για αυτό το θέμα, αλλά ότι εκπλήρωσε μία ακόμη αποστολή για την ένταξη των χωρών των Δυτικών Βαλκανίων στο ΝΑΤΟ και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Είπε η συντρόφισσα Ευαγγελιώη Πλατανιά πιο πριν για αυτή την περιβόητη έκθεση που έφερε στη δημοσιότητα ο ριζοσπάστης, πιο συγκεκριμένα την ολοκληρωμένη έκθεση του Αμερικάνικου Υπουργείου των Εξωτερικών, είναι ένα κείμενο που αποδεσμεύτηκε πρόσφατα. Εκεί, παρότι πολλά είπανε για αυτή τη συμφωνία, πολλά είπανε για το ρόλο τους στα Βαλκάνια και στη χώρα μας, που τα τελευταία δύο χρόνια τη μετατρέπουνε απ' άκρη σ' άκρη σε ένα απέραντο αμερικανονατοϊκό αεροπλανοφόρο, εκεί οι ισχυροί οι υπεριαλιστές είναι και λίγο μαρτυριάριδες, τους αποκαλύπτουν. Διαβάζουμε από αυτή την έκθεση, η οποία έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία. Λέει, η αντιμετώπιση, βασικός στόχος της αμερικάνικης διπλωματικής αποστολής στην Ελλάδα. Αλλά από ό,τι φαίνεται, όχι μόνο. Πρώτον, η αντιμετώπιση της κακοήθους ρωσικής και κινέζικης επιρροής. Να αναλάβει η Ελλάδα ηγετικό ρόλο στην ένταξη των χωρών των Δυτικών Βαλκανίων στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στο ΝΑΤΟ και για ειρηνική επίλυση, αυτά είναι τα γνωστά φτιασίδια, σε περιφερειακές διαφορές και συγκρούσεις. Ένας επιπλέον στόχος που προβάλλεται, η ακόμα βαθύτερη εμπλοκή των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων και σωμάτων ασφαλείας στα στρατιωτικά σχέδια των ΗΠΑ και του ΝΑΤΟ στην Ανατολική Μεσόγειο και τα Βαλκάνια. Σημειώνεται, η Ελλάδα είναι αφοσιωμένος εταίρος στην προώθηση των συμφερόντων των ΗΠΑ εντός και εκτός της Ελλάδας. Και η ελληνική κυβέρνηση, για την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ λέει, υποστηρίζει την εμβάθυνση της στρατιωτικής συνεργασίας προσφέροντας επιπλέον τοποθεσίες εκτός του κόλπου της Σούδας για να υποστηρίξει τις στρατιωτικές επιχειρήσεις των ΗΠΑ στην περιοχή και θα επεκτείνει τις ελληνικές δυνατότητες και θα ανοίξει προοπτικές για να γίνει η Ελλάδα περιφερειακό κέντρο ελικοπτέρων του ΝΑΤΟ. Και επίσης πολύ σημαντικό είναι να σημειωθεί ότι το Αμερικάνικο Υπουργείο Εξωτερικών σκοπεύει ακόμα να δουλέψει, όπως λέει, για να μειωθεί ο λεγόμενος αντιαμερικανισμός, αξιοποιώντας, χωρίς να κρύβει λόγια εδώ, μη κυβερνητικές οργανώσεις, μέσα μαζικής ενημέρωσης και διάφορα σχήματα με επιρροή στο κοινό, φυσικά με το αζημίωτο, όπως πάντα. Άλλωστε, αυτό το ζούμε τα τελευταία 4 χρόνια και ιδιαίτερα το τελευταίο χρονικό διάστημα. Με όλες αυτές τις υπηρεσίες που έχουν παράσχει στους Αμερικανούς, τις δεσμεύσεις που έχουν αναλάβει για παραπέρα, και η αλήθεια είναι ότι έχουν ανοίξει σε τέτοιο βαθμό την όρεξή τους, που οι αλληνοαμερικανικές σχέσεις αρχίζουν να θυμίζουν παλιότερες σκοτεινές εποχές. Μπορούμε να πούμε, φίλες και φίλοι, ότι έτσι γίνεται καθαρό γιατί όλοι αυτοί οι εγχώρια και διεθνή κέντρα, όπως οι Ηνωμένες Πολιτείες που διαβάσαμε, η Γερμανία που ήρθε σε επίσκεψη ίδια η Μέρκελ και ήταν η πρώτη ψήφος εμπιστοσύνης στην κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ όταν ζήτησε ο ίδιος ο Τσίπρας ψήφος εμπιστοσύνης. Γιατί αυτά τα διεθνή κέντρα στηρίζουν σήμερα την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, αφού για παράδειγμα και η Νέα Δημοκρατία, το ΠΑΣΟΚ πιο πριν, μια χαρά μπορούν να τους κάνουν τη δουλειά. Είναι ένα μεγάλο ερωτηματικό αυτό για ένα προοδευτικό, πολιτικοποιημένο κόσμο, για ριζοσπάστες αγωνιστές που παρακολουθούν όλες αυτές τις εξελίξεις. Η απάντηση βρίσκεται στο ότι ο ΣΥΡΙΖΑ σε αυτή τουλάχιστον τη φάση είναι πιο ικανός από τις παραδοσιακές αστικές πολιτικές δυνάμεις στην εξαπάτηση και στη χειραγώγηση του λαού.
Γι' αυτό και φωνάζει η Νέα Δημοκρατία, γιατί τις έχουν πάρει το ψωμί από τα χέρια, τις έχουν πάρει την μπουκιά από το στόμα, γιατί τούτοι εδώ αποδείχτηκαν πολύ καλύτεροι μαθητές. Και πάνω απ' όλα αποδείχτηκαν καλύτεροι, πιο μάστορες στο να αδρανοποιούν, να ακινητοποιούν ριζοσπαστικό κόσμο, να καλλιεργούν τη μυρολατρεία και την ιτοπάθεια, σε ανθρώπους που στήριξαν τις ελπίδες και τις προσδοκίες του το ΣΥΡΙΖΑ, απογοητεύτηκαν, διαψεύστηκαν και σήμερα ναι, είναι ακόμα ένα πολύ μεγάλο μέρος του κόσμου, είναι ακόμα σε μια αμηχανία. Πάρτε για παράδειγμα ποιος άλλος θα είχε το θράσος, αν μπορούσε κανένας να το φανταστεί αυτό, τη μία τη Δευτέρα να καταθέτει στεφάνια στα μνημεία της Εθνικής Αντίστασης του ΕΑΜ Ελλάς και από την άλλη να είναι το καλύτερο παιδί των ατοικών και εμπροστοφυλακή του αντικομουνισμού, όποτε το απαιτήσουν τα ισχυρά επιχειρηματικά συμφέροντα και φυσικά και ο διεθνής παράγοντας, σαν το τελευταίο, μέσα από τη Βουλή που ο Τσίπρας έφτασε να μας κάνει και μάθημα λενινισμού για την αυτοδιάθεση των εθνών να μπαίνουν στο ΝΑΤΟ και άλλα τέτοια ή βαφτίζοντας τις συμφωνίες αυτές αντιπεριαλιστικές. Γίνεται επομένως ακόμα πιο καθαρό, γιατί κάθε γνήσιος αριστερός και προοδευτικός άνθρωπος πρέπει να τους γυρίσει την πλάτη, να μην πέσει ξανά θύμα στη λογική του μικρότερου κακού και να ανταποκριθεί σε αυτό το μεγάλο κάλεσμα που απευθύνει το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας στις μάχες που έρχονται μπροστά. Φίλες και φίλοι, θέλουμε να πούμε και δύο κουβέντες για την περιφέρεια της Αττικής. Γνωρίζετε πολύ καλά ότι 4-5 χρόνια τώρα συμμετέχουμε στο Περιφερειακό Συμβούλιο και εκεί πάνω κάτω οι εξελίξεις είναι παρόμοιες. Δηλαδή, πάνω κάτω τέτοιου είδους εξελίξεις με παζάρια και μεταγραφές υπάρχουν και εκεί. Φυσικά, εδώ στην περιφέρεια Αττικής έχουν ξεκινήσει λίγο νωρίτερα. Πολλοί λένε ότι η τοπική διοίκηση είναι το εργαστήρι για να εκφραστεί στην κεντρική πολιτική σκηνή. Και εδώ είχαμε τη διοίκηση του ΣΥΡΙΖΑ, με περιφερειάρχη ως γνωστό τη Ρένα Δούρου, η οποία βγήκε με σύνθημα, όλοι το θυμόμαστε, τότε ακόμα δεν ήταν κυβέρνηση ο ΣΥΡΙΖΑ, είχε βγει με σύνθημα ότι θα ακυρώσει το μνημόνιο στην Αττική, αυτή έλεγε. Μετά οι άλλοι λέγανε, το επεκτείναν και στην υπόλοιπη Ελλάδα. Φυσικά, οι πρώτες τους ενέργειες, αφού πήραν την ψήφο του κόσμου, ήταν όχι μόνο να το εφαρμόσουν μέχρι κεραίας αυτό και τα άλλα τα μνημόνια, να ψηφίσουν τους ίδιους προϋπολογισμούς με τους προηγούμενους. Από τις πρώτες ενέργειές τους ήταν να δεσμεύσουν και τα αποθεματικά, τα όποια υπήρχαν της περιφέρειας, ενώ θα σκίζαν το μνημόνιο στην Αττική, δέσμευσαν τα αποθεματικά για να πληρώσουν τις δόσεις στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, στο ακέραιο και στην ώρα τους. Φυσικά τότε το δικαιολογούσαν για να κερδίσει χρόνο η αριστερή κυβέρνηση στη διαπραγμάτευση και για να υπερασπιστεί τις κόκκινες γραμμές. Φέτος ξανακάναν το ίδιο. Όμως έχει ένα ενδιαφέρον να δούμε τι μεσολάβει σε όλα αυτά τα χρόνια. Δηλαδή, ποιες διαφορές υπήρχαν σε σχέση με τους προηγούμενους. Με το ΠΑΣΟΚ, τη Νέα Δημοκρατία, που ήταν η προηγούμενη περιφερειακή διοίκηση. Τι είχαμε δηλαδή? Είχαμε την υπηρέτηση των επιχειρηματικών ομίλων. Στα έργα γίνανε, βεβαίως γίνανε, τα ίδια με τους προηγούμενους, έργα βιτρίνας, τη μοιρασιά της πίτας σε μεγαλοεργολάβους, τους οποίους μέχρι τέλους τα συγκρούονταν, τούτη δω, και την ίδια στιγμή την υποχρηματοδότηση έργων αναγκαίων για τις λαϊκές ανάγκες, δηλαδή πρακτικά σαν να μην πέρασε μια μέρα από τους προηγούμενους. Είχαμε έργα για τις ανώνυμες εταιρείες της ΠΑΕ των γνωστών μεγαλοϊδιοκτητών. Είχαμε 150 εκατομμύρια δόθηκαν στο Ίδρυμα Νιάρχος για να φτιαχτεί ο προάβλιος χώρος, για την ανάπλαση του Φαλιρικού Όρμου, 40 εκατομμύρια για να φτιαχτεί μια μαρίνα για γιώτους στον Άλυμο, να φτιαχτούν πολυτελή δημαρχία στα Βόρεια Προάστια και φυσικά χρήμα για την τουριστική ανάπτυξη, τη γαλάζια οικονομία, ημερίδες, σεμινάρια και φυσικά από την άλλη απουσίαζαν σταθερά σχεδιασμένες ολοκληρωμένες παρεμβάσεις σε ζητήματα αντισεισμικής θωράκησης, αντιπλημμυρικής θωράκησης, αντιπυρικής προστασίας, υποδομών υγείας, πρόνοιας, σχολικής στέγης, λαϊκού αθλητισμού για τον πολιτισμό. Τα αποτελέσματα είναι γνωστά. Δεν θέλουμε να σταθούμε σε αυτά. Φυσικά σήμερα
Τώρα πριν έρθουμε εδώ πέρα διάβαζα λίγο την αποδελτίωση. Η Περιφερειάρχης ξανακατεβαίνει και ζητάει ξανά την ψήφο του κόσμου, αυτή τη φορά με ηχητική υπόκρουση τον Μπέλα Τσάο, επειδή έγινε διάσημο από αυτή τη γνωστή σειρά του La Casa de Papel. Θα έχει ηχητική υπόκρουση από πίσω κάθε φορά που βγαίνει τον Μπέλα Τσάο και με το μότο «Τώρα ήρθε η ώρα να χορέψουμε». Δηλαδή, δεν είναι για γέλια. Όποιος έχει ζήσει από κοντά όλη αυτή την τραγωδία, γιατί για παράδειγμα την Κυριακή πήγαμε μια βόλτα και μιλήσαμε στο μάτι. Όποιος έχει ζήσει από κοντά αυτή την τραγωδία είναι να παίζουν τα νεύρα του. Δεν είναι για να γελάει κανένας. Αυτό όμως δείχνει και το ήθος και τον πολιτισμό για το οποίο θα μιλήσουμε. Στις προηγούμενες εκλογές, είναι αλήθεια, πολλοί άνθρωποι, όπως είμαστε σήμερα εδώ μαζεμένοι, της τέχνης και του πολιτισμού, μας έβαζαν το δίλημα για το ποιος καλύτερα ή έστω από πιο κοντά, ρε αδερφέ, μπορεί να στηρίξει ουσιαστικά τον πολιτισμό ή να βάλει ένα φρένο στην υποβάθμιση και στην απαξίωση. Να δώσει, αν δεν μπορούσε να κάνει τίποτα άλλο, να δώσει μια ανάσα στους δημιουργούς, να βρεθεί κοντά τους, να τους στηρίξει. Και μας έβαζαν ξανά τη λογική του μικρότερου κακού. Έλεγε, ρε παιδιά, αυτή είναι ο Σγούρος και η Δούρου. Πάει να πάρει την περιφέρεια, Βούρ και εμείς να στηρίξουμε το ΣΥΡΙΖΑ. Επί της ουσίας δεν είναι το πρόσωπο το θέμα. Το ΣΥΡΙΖΑ να πάρει την περιφέρεια, αντίστοιχα έγινε μετέπειτα και για την κυβέρνηση. Φυσικά, έπαιρνε υπόψη το αυτά που λέγαμε. Δεν είναι ότι δεν υπήρχε επίπεδο επικοινωνίας, αλλά κάτω από την ασφιχτική κατάσταση που είχε διαμορφωθεί, έλεγε, τι ρε παιδί μου χειρότερο μπορεί να κάνουνε, κάτι καλό θα αφήσουνε. Δεν πιάναν υπόψη τους όλα αυτά τα φούμαρα, αλλά υπήρχε λογική και από τα 10, ένα να γίνει, κάτι είναι. Να δούμε τι μεσολάβησε αυτά τα 5 χρόνια, γιατί είναι 2014, 2019 έχουμε τώρα, πάμε για Μάη του 19, στα 5 χρόνια θα γίνουν οι εκλογές. Τι έγινε σε αυτό το μεγάλο θέμα, στο ζήτημα του πολιτισμού. Και εδώ είναι σαν να μην πέρασε μια μέρα, με τη διαφορά ότι εδώ επιχείρησαν να συκοφαντήσουν ιδέες και αρχές, εμφανίζοντας ως αριστερό και ριζοσπαστικό την πιο επιθετική προώθηση της αντίληψης ότι ο πολιτισμός είναι εμπόρευμα και μόνο, ότι ο πολιτισμός είναι μόνο εργαλείο για την άνοδο και τη στήριξη του τουρισμού και του τουριστικού κεφαλαίου. Ότι είναι μια βιομηχανία κερδών για λίγους. Αυτή ήταν η κυρίαρχη αντίληψή τους, από την αρχή μέχρι το τέλος. Έτσι έδρασαν, παρότι τώρα φιγουράρουν και ορισμένες χρηματοδοτήσεις, λέει δώσαμε και κάτι ψηλά στη λυρική σκηνή, δώσαμε και κάτι ψηλά για συναυλίες κτλ. Και αυτή η αντίληψη εφαρμόστηκε στην πιο άγρια και την πιο ομή μορφή της, που έχει κάνει ακόμα και κλασικούς εκπροσώπους της αστικής τάξης, όπως για παράδειγμα ο υποψήφιος της Νέας Δημοκρατίας που κατεβαίνει τώρα ο Πατούλης, μπροστά σε αυτό να μην λένε τίποτα, να μην έχουν καμιά διαφωνία, να μένουν σχεδόν άφωνοι. Δύο μόνο εμβληματικά παραδείγματα, για να μην τα πιάσουμε όλα. Αμέσως μετά τις φωνικές πλημμύρες στη Μάνδρα, στο Περιφερειακό Συμβούλιο ήρθε για συζήτηση όχι το πρόγραμμα των αντιπλημμυρικών έργων, να αποκαταστήσουμε πληγές, ακόμα ο κόσμος δεν είχε προλάβει καλά-καλά να θάψει τους νεκρούς του εκεί. Αλλά ήρθε για συζήτηση το πρόγραμμα Ελευσίνα Πολιτιστική Πρωτεύουσα. Πρώτος προϋπολογισμός 8.667.000. Για μέτρο σύγκριση να πούμε ότι ο κόσμος εκεί πνίγηκε για ένα αντιπλημμυρικό που κοστίζει 1 εκατομμύριο. Συγκεκριμένα θα αναφέρουμε ορισμένες φράσεις από την έκθεση που φέρανε πρώτη φορά αριστερά. Οι στόχοι τους. Η ενίσχυση της συμβολής του πολιτισμού στην έξυπνη βιώσιμη ανάπτυξη. Δεύτερο. Η σύνδεση πολιτισμού-τουρισμού. Η ενίσχυση της πολιτιστικής ολοκλήρωσης και η αύξηση του συνολικού εισοδήματος. Η προώθηση των αξιών, αυτό είναι, ποιον αξιών είναι ένα θέμα. Η θεσμοθέτηση και η υλοποίηση του δικτύου πολιτιστικών πρωτευουσών για ανταλλαγή πείρας,
τεχνογνωσίας, ώστε να αποδίδουν καλύτερα και σε οικονομικό και σε ιδεολογικό επίπεδο. Τι διαφορετικό είχε σε αυτά τα ίδια ο μνημονιακός γουρός, ο Πατούλης τώρα που κατεβαίνει, οι προηγούμενοι? Στα φόρουμ που προηγήθηκαν, τα οποία τα είχαμε στην έκθεση, λένε ότι συζήτησαν για νέα επιχειρηματικά μοντέλα, για χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση, τις προσεγγίσεις διάφορων φεστιβάλ, την ανάπτυξη των ακροατηρίων των καλλιτεχνών. Και μεταξύ των διεθνών ομιλητών ήταν τεχνοκράτες, εξειδικευμένοι στη σχέση μεταξύ τεχνών, πολιτισμού και ανάπτυξη πόλης περιφέρειας, σύμβουλοι ειδικοί στη συγκέντρωση κεφαλαίων, όλοι δηλαδή οι ριζοσπάστες αριστεροί, κάθισαν και επεξεργάστηκαν σχέδιο για την Ελευσίνα πολιτιστική πρωτεύουσα. Και το τελευταίο που ρίξανε, στην πιο υποβαθμισμένη περιοχή της Αττικής, σε μια περιοχή βιομηχανική ζώνη, με εργάτες που δουλεύουν με συνθήκες δουλειοκτησίας, με χωματερές, με ρήπανση, με ανεργία, με ναρκωτικά, να καλλιεργήσουν την οικολογική κουλτούρα και ευθύνη για το περιβάλλον. Πού δηλαδή? Στην Ελευσίνα. Λες και οι κάτοικοι της Ελευσίνας, η ζωή που τραβάνε φταίει για το ότι δεν έχουν οικολογική κουλτούρα. Και φυσικά το χρήμα άφθονο που στη δημοτική ανώνυμη εταιρεία που φτιάχτηκε, η οποία προφανώς θα λειτουργεί με ιδιωτικά οικονομικά κριτήρια και με στόχο κερδοφορίας για να διαχειριστεί ένα ακόμα φαγοπότη που έχουμε ζήσει σε ανάλογες τέτοιες περιπτώσεις. Η πιο εμβληματική όμως παρέμβαση, το καμάρι της διοίκησης ΣΥΡΙΖΑ, εδώ για το οποίο το ψήφισαν όλοι μαζί χωρίς καμία διαφωνία, και ο Σγουρός και η παράταξη του Κουμουτσάκου που έφυγε της Νέας Δημοκρατίας, ακόμα και ο Τζίμερος σήκωνε τα χέρια ψηλά, είναι η δημιουργία του Film Office, δηλαδή ένα γραφείο διευκόλυνσης οπτικοακουστικών παραγωγών της περιφέρειας Αττικής. Πότε έγινε αυτό? Στις 24 Αυγούστου, η Περιφερειάρχης Ρένα Δούρου, δηλαδή δεύτερη σημειολογία, δεν μπορεί να είναι τυχαία, ακόμα δεν είχαν θαυτεί οι νεκροί αυτή τη φορά από την πυρκαγιά στο μάτι. Ακόμα δεν είχε γίνει Περιφερειακό Συμβούλιο, έγινε 36 μέρες μετά, για να ληφθούν μέτρα άμεσης αποκατάστασης και ανακούφισης των πληγέντων. 24 Αυγούστου, θυμόμαστε όλη την περίοδο, είχε συνάντηση με τον Αμερικανό πρέσβη, διάρκεια 1,5 ώρας, κατά τα λεγόμενά τους, με βάση τα δελτία τύπου, αντικείμενο της συζήτησης και η οπτικοακουστική βιομηχανία. Εδώ ο κόσμος στην κυριολεξία κεγότανε, όμως αντικείμενο της συζήτησης ήταν η οπτικοακουστική βιομηχανία. Αυτό για να μην νομίζει κανένας ότι δεν μπορούν να γίνουν business πάνω στα καμένα. Να ένα λαμπρό παράδειγμα που βάζει τα γυαλιά σε όλα τα αστικά κόμματα. Πού να το φανταστούν οι άλλοι? Οι άλλοι μπροστά τους είναι μαθητούδια απέναντι σε τέτοια πράγματα. Διαβάζουμε από τα δελτία τύπου. Οι υπηρεσίες της περιφέρειας είναι επιχειρησιακά έτοιμες. Είναι επιχειρησιακά έτοιμες. Εδώ κάει και ο κόσμος και ήταν ανέτοιμες. Εδώ όμως είναι επιχειρησιακά έτοιμες να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις λειτουργίας του Film Office στο πλαίσιο υποδοχής μιας σύγχρονης μεγάλης κινηματογραφικής παραγωγής. Και η ίδια η Περιφερειάρχης παρατηρεί ότι εκ των πραγμάτων η Αττική διαθέτει τουλάχιστον 3 κρίσιμα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα ως κέντρο διεθνών οπτικοακουστικών παραγωγών και ξεχωριστό κεφάλαιο για τη διεθνή αγορά της κινηματογραφικής βιομηχανίας. Την εγκύτητα με το Διεθνή Αερολιμένα, μεγάλο προσόν, τον απαράμιλο αρχαιολογικό της πλούτο, και αυτό μέσα, και το ιδιαίτερο φυσικό της περιβάλλον, και αυτό μέσα, με το μοναδικό Αττικό φως. Και επίσης συμπληρώνουμε εμείς με νέους ανθρώπους, με γνώσεις, ταλέντο, φαντασία, ευρηματικότητα, ευφυΐα, καλλιτέχνες και δημιουργούς, χωρίς συλλογικές συμβάσεις εργασίας, χωρίς δικαιώματα, πάμφθινους, για να έρθουν εδώ πέρα οι καπιταλιστές της οπτικοακουστικής βιομηχανίας και να εκμεταλλευτούν αδρά τζάμπα κόσμο. Όμως, αφήνουν να μιλήσουν οι ίδιοι, για να δείτε πόσο αριστεροί ριζοσπάστες είναι στο περιεχόμενο, ακόμα και στη γλώσσα. Γράφουν χαρακτηριστικά. Η χώρα μας θα μπει, έστω και με μεγάλη καθυστέρηση,
στην κατηγορία χωρών όπως η Τουρκία, η Μάλτα, η Ουγγαρία και σχάτως η Βουλγαρία. Όλες αυτές τις χώρες το βασίλειο των εργασιακών δικαιωμάτων. Στο Ζενίθ τα εργατικά δικαιώματα. Χωρών που παρέχουν τις προϋποθέσεις της προσέλκυσης ξένων κεφαλαίων για οπτικοακουστικές παραγωγές. Προσφέρουν δηλαδή ποικίλα οικονομικά κίνητρα, φορολογικές απαλλαγές, επιστροφή ΦΠΑ, επιδοτήσεις. Αυτά είναι τα κίνητρα. Αυτού του είδους οι επενδύσεις είναι τα λόγια τους. Μπορούν να καταστούν game changers, είναι επειδή είναι τεχνοκράτες, να λειτουργήσουν μέσα από αλληλεπιδράσεις καταλυτικά, αλλάζοντας τα δεδομένα και την εικόνα μιας χώρας ουραγού, loser, σε μια χώρα winner. Αυτό είναι το δελτίο τύπου 24 Αυγούστου. 24 Αυγούστου. Και μια τελευταία κουβέντα. Για τα αιτήματα των καλλιτεχνών, τα οποία η λαϊκή συσπήρωση, οι εκλεγμένοι δηλαδή κομμουνιστές, μέσα στην περιφέρεια, κάναμε ό,τι περνούσε από το χέρι μας να προβάλλουμε, να φωνάξουμε, να πιέσουμε, να πάρει ένας κόσμος μια ανάσα. 26 του Ιούνιου του 2017, το Διοικητικό Συμβούλιο του Οικαστικού Επιμελητηρίου, Τάκη, αυτό που συζητάγαμε απ' έξω, κατέθεσε προς την Περιφερειάρχη Αττικής Ρένα Δούρου συγκεκριμένο ολοκληρωμένο σχέδιο. Αξιοποίηση συγκεκριμένων συγκεντρωμένων διατηρητέων κτηριακών εγκαταστάσεων στο κέντρο της Αθήνας, το πρώην απολυμαντήριο, στην Ιερά Οδό Αλλα Κτίρια, με στόχο τη δημιουργία μιας πολιτείας οικαστικών τεχνών, όπου θα στεγάζεται το Ελληνικό Μουσείο Χαρακτικής, που δημιουργεί το επιμελητήριο, καθώς και εκθεσιακός χώρος για περιοδικές εκθέσεις. Τι ζητάγαν οι άνθρωποι? Ανοιχτά εργασίτηρια χαρακτικής, κεραμικής, γλυπτικής για τους καλλιτέχνες, ένα μικρό στοιχειώδη χώρο συνεδρίων, συμποσίων, καθώς και χώρο για πρόσβαση στα αρχεία του επιμελητηρίου και τη βιβλιοθήκη του. Το θέμα είναι ακόμα σε διαπραγμάτευση. Και γι' αυτό δεν έχουν βγάλει ούτε ένα δελτίο τύπου. Αυτά τα ολίγα, για να δώσουμε το λόγο και στον σύντροφο τον Νίκο. Υπάρχει λόγος να ψάχνουμε τις διαφορές, να βρούμε ανάμεσα στα κόμματα του κεφαλαίου αυτούς που βασανίζουν τη ζωή μας? Έχει έρθει η ώρα να κάνουμε τη διαφορά με το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας, ένα τίμιο αγωνιστικό μπροστάρι που θα δικαιώσει και τα όνειρα και θα δικαιώσει και τους αγώνες μας. Γεια χαρά.